Με καταρρίχηση σε σπηλοβάραθρο έξω από το Αστυράκι συνεχίστηκαν σήμερα οι έρευνες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό του 84χρονου Δημήτρη Μαρκάκη. Οι πολυήμερες έρευνες στην περιοχή δεν έχουν αποφέρει καρπούς ούτε καμία ένδειξη για την τύχη του ηλικιωμένου, ο οποίος πάσχει από άνοια. Συνεκτιμώντας την εικόνα που έχουν διαμορφώσει τα σωστικά συνεργεία, οι αστυνομικές αρχές ζήτησαν από την ΕΜΑΚ να εξερευνηθεί σήμερα ένα βάραθρο το οποίο βρίσκεται κοντά στο χωριό. Πήραμε ένα σήμα από την ελληνική αστυνομία, αν μπορούμε με μια εξειδικευμένη ομάδα να ψάξουμε ένα σπηλοβάραθρο, το οποίο ήταν ένα σπηλοβάραθρο γύρω στα 85 μέτρα βάθος. Και υπήρχε υπόνοια ότι ίσως να είχε πέσει ο αγνοούμενος εκεί. Στο σπηλοβάραθρο βρέθηκαν από το πρωί κλιμάκια της ΕΜΑΚ που καταρριχήθηκαν σε βάθος 70 μέτρων. Οι διασώστες πέρασαν από το στενό πηγάδι που είναι ορατό στην επιφάνεια και έφτασαν στον πυθμένα του σπηλαίου. Η δύσκολη αποστολή των διασωστών ολοκληρώθηκε σχετικά σύντομα, καθώς δεν υπήρχαν ίχνη ανθρώπινης παρουσία στο χώρο που εξερευνήθηκε. Φτάσαμε στον πάτο, δεν υπήρξε κάτι που να μας καταδεικνύει ότι κάτι μπορεί να έχει γίνει τον αγνοούμενο και αποχωρήσαμε. Ο 84χρονος έχει χαθεί από την περασμένη Τρίτη, όταν συγχωριανοί του τον είδαν λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι της οικογένειάς του. Έκτοτε κλιμάκια της ΕΜΑΚ με σκύλο διασώστη αλλά και ντρόν, αστυνομικοί και κάτοικοι της περιοχής έχουν οργώσει τα γύρω ορεινά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Η εξαφανίση είναι ένα δύσκολο συμβάν για μας, με την έννοια ότι τα ποσοστά επιτυχίας δεν είναι και τόσο γενικά από το παρελθόν, δεν είναι τόσο ικανοποιητικά. Και αυτό γιατί οι εκτάσεις που πρέπει να ερευνήσουμε είναι πολύ μεγάλες. Ιδιαίτερα βέβαια στο σημείο αυτό το τοπίο είναι πολύ δασόδες και είναι δύσκολο να εξερευνηθεί.